Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Βήματος Ορθοδοξίας, καλησπέρα σας από το Αρμένιο Λάρισας, εδώ στην Παναγιά την Αρμενιώτισσα, που τελείται αυτή τη στιγμή ο Πανηγυρικός Εσπερινός για την κίνηση της Θεοτόκου, παρουσία χιλιάδων λαού, όπως βλέπετε, που έχει κατακλείσει το δάσος, εδώ το δασάκι στην Παναγιά. Μόλις έχει ολοκληρωθεί η αρτοκλασία και αυτή τη στιγμή ο Εφημέριος του Ναού αναγιγνώσκει το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης, κυρίου Ιερονύμου. Χιλιάδες λαού, όπως βλέπετε, εδώ μέσα στο δασάκι για την εορτή της Παναγίας. Μακάρι η αδεσίμη μου η Παναγία μας, ως οδηγήτρια πάντα να μας καθοδηγεί προς τον Υιό της, την αιτία και την πηγή της ζωής. Αυτής τες Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, τόσον δε συχάσιμον, με πατρικές ευχές, ο Μητροπολίτης, ο Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος. Αδεσίμη μου, χρόνια πολλά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπω εδώ στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγιάς, αν και παλιότερα, είχε και περισσότερος κόσμος, έτσι. Κάπου σαν να φοβόμαστε λίγο, μήπως βλέπετε ο Πέτρος σήμερα στην Ευαγγελική περικοπή όταν αισθάνθηκε φόβο, καταμποδίστηκε. Ένιωσε δηλαδή, βρέθηκε μακριά από τον Χριστό, αν ήταν δίπλα του. Γιατί δεν στηρίχθηκε στην πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Να επενέσω όλους οι οποίοι φροντίζουν εδώ για τον χώρο, για τον πανηγύρι, τον πολύ αγαπητό μας τον Δήμαρχο εδώ, τον κύριο Νασερκόπουλο, που δίνει το είναι του και το όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, για όλο τον Δήμο και ιδιαίτερα εδώ για το Ιερό Προσκύνημα και για όλους τους ναούς του Δήμου του. Και θα θέλω να θυμίσω το εξής, αδερφοί μου, που είπα χαίρομαι και σας επενώ που ήρθατε. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι όταν πανηγυρίζει ένας ναός, γιορτάζει ένας Άγιος, Άγιος Γιώργιος, Άγιος Χράλαβος, η Παναγία εν προκειμένου, να πηγαίνετε, λέγει, στο ναό, να πηγαίνετε εκεί που είναι το πανηγύρι. Τι, για τα πανηγύρια? Όχι, λέγει, γιατί εκείνη την ημέρα που γιορτάζει ο Άγιος, κερνάει, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Όταν έρχεται στο σπίτι μας που γιορτάζουμε ένας, δεν του κερνάμε, δεν το δίνουμε ένα γλυκό. Λοιπόν, και ο Άγιος, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όταν προστρέχουμε στην εορτή του και του ζητήσουμε κάτι, μας το δίνει, γιατί είναι όλος χαρά εκείνη την ημέρα. Πόσο μάλλον, αδελφοί μου, όταν προστρέφουμε στη μνήμη της υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι τόσες ημέρες οι γιορτές μέσα στον χρόνο, μόνο και μόνο γιατί η μάνα μας περιμένει ανά πάσα στιγμή να τρέξουμε, να πάμε να τη ζητήσουμε κάτι στη χάρη της. Δεν μου λέτε, αν δεν έρθει η Γεωργία, Δήμητρε, φιλενάδες, η Πεθέρα να μου πει χρόνια πολλά στο σπίτι, εμείς πώς νιώθουμε? Δεν κατσουφιάζουμε, δεν πικραινόμαστε? Κάπως έτσι και οι Άγιοι, βέβαια, ποτέ εκείνοι δεν πικραίνονται, αλλά λυπούνται γιατί κάπου τους ξεχνάμε και τους θυμόμαστε μόνο όταν τους έχουμε ανάγκη. Αδελφοί μου, τιμούμε την υπεραγία Θεοτόκου και δοξάζουμε το όνομά της. Αλλά να πω ένα περιστατικό από την ζωή του Χριστού. Έτσι ήταν εκεί μαζεμένοι γύρω από τον Χριστό άτομα και κάποια γυναίκα ακούγοντας τον λόγο του, θαύμασε, έμεινε άφωνη και λέει να είναι μακαρή, ευλογημένη εκείνη η γυναίκα η οποία σε έφερε στον κόσμο, που εγκυμόνησε, που θύλασε στο γάλα της και μπορούμε εμείς και ακούμε τον λόγο σου. Και ξέρετε τι είπε εκείνος? Ναι, λέει, α βέβαια, είναι μακαρία, είναι ευλογημένη η μάνα μου, αλλά περισσότερο ευλογημένος, ευτυχισμένος, γεμάτος χαρά είναι εκείνος ο οποίος ακούει τον λόγο μου, λέγει, και τον εφαρμόζει και πράττει αυτά που λέγω, όχι μόνο τα ακούει, αλλά τα βάζει σε εφαρμογή. Αδελφοί μου, αυτό ακριβώς είναι η αδυναμία μας σήμερα. Εκεί χωλαίνουμε και μάλιστα όταν ακούμε να εφαρμόσω τον Λόγο του Θεού, κάπου κλωτσάμε και είμαστε και λίγο, ναι, έμορε τώρα, εντάξει παππούλη, τώρα πρέπει το ένα, δεν πρέπει το άλλο, τι θα γίνει τελικά, μες στον κόσμο ζούμε, τι να κάνουμε? Αδελφοί μου, ξέρετε γιατί έτσι σκανδαλιζόμαστε και κλωτσάμε, να το πω απλά? Είναι γιατί δεν έχουμε καταλάβει την σχέση μεταξύ ψυχής και σώματος. Όπως έχει ανάγκη προστασίας, τροφής, περιποιήσεως το σώμα μας,
Έτσι έχει ανάγκη και η ψυχή μας. Θέλει τροφή πνευματική, θέλει προστασία από πνευματικά πράγματα και εκτός πνευματικούς. Έχει και αυτήν τις ποικίλες ανάγκες. Θα πω κάτι. Αυτό που λέγω δεν είναι κάτι το οποίο θα το ψάξω να το βρω θεωρητικά, απλώς θα το εμβαθύνω. Τι λέγει ο Κύριος επί παραδείγματι, ότι ξέρεις, ό,τι θέλεις να σου κάνω, αυτό κάνε. Αν θέλεις ο άλλος να μην σε κατηγορεί, να μην λέει ψέματα, να...